Ναι, ρώτησα εάν η μουσική rave, ό,τι καλούμε μουσική rave, ο μέσος, εν πάση περιπτώσει, ακροατής, έτσι, προέρχεται από κάποιον μουσικοσυνθέτη κάθε φορά, σαν να λέγαμε, δεν ξέρω, από ένα συγκρότημα το οποίο έχει γνώσεις μουσικής, έχει κάποια μουσική παιδεία συγκεκριμένη με όργανα ή ότι, με synthesizer φαντάζομαι τώρα, ή προέρχεται από μίξ, από μίξη ήχων που κάνουν οι DJ. Λοιπόν. Δηλαδή, αυτός που κάνει rave, που δημιουργεί τη rave, είναι μουσικός ή είναι DJ? Μουσικός, απλά. Με το να προχωράνε τα πράγματα, στην πορεία κάποιοι συνθέτες χρειάστηκαν τη βοήθεια των ανθρώπων που είναι πιο άμεσα κοντά στους νέους. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που μπορεί να δώσει καλύτερα τη χορευτική μουσική παρά από αυτόν που παίζει αυτή τη μουσική, έτσι. Δηλαδή, ο DJ έχει πιο άμεση επαφή με το κοινό του, ξέρει τι ζητάει. Πολλές φορές DJ στο παρελθόν βοήθησαν στο να γίνουν δίσκοι για συγκεκριμένα clubs που ήξεραν ότι θα έχει απήχηση στο συγκεκριμένο κόσμο και έχει. Είναι πιο άμεσα χορευτική. Όχι, απλώς κάνουν το remix οι DJ και βγάζουν το. Όχι μόνο το remix, είναι πολλοί DJ οι οποίοι έχουν αφήσει το club, ας πούμε, και έχουν γίνει παραγωγή. Γιατί είναι αυτοί που ξέρουν με τι θα χορέψει ο κόσμος. Δηλαδή, ειδικά να το πούμε, οι DJs έχουν φτάσει να είναι πλέον η μουσική. Μπράβο, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι μόνο κλεισμένος στο στούντιο, έτσι. Αυτό που ακούμε, συγγνώμη τώρα, είναι rave μουσική. Κάτσε να πει πρώτα το beat. Α, δεν μπήκε ακόμα. Αυτά είναι καλλιτεχνικά πάντα. Ναι, εντάξει. Ο άνθρωπος που είναι κλεισμένος μόνο μέσα στο στούντιο δεν έχει την επαφή με τον κόσμο για να ξέρει με τι θα χορέψει ο κόσμος. Είναι ορισμένα συστατικά. Τα συστατικά της επιτυχίας σε κάθε κομμάτι. Πες μου πού οφείλεται ο θόρυβος γύρω από τη rave. Κατά την άποψή σου όλους. Γιατί γίνεται χαμός, γιατί γίνεται πανικός. Επειδή όλοι την κοστάρουν, κύριε Αράπη. Καταρχήν η έξαση μου. Είσαι σε έκσταση. Πάρα πολύ. Να σας πω κάτι, τρελαίνομαι γιατί ο κόσμος είναι απληροφόρητος. Πρέπει η αστυνομία νούμερο 1 να πάρει δείγματα από αυτά που έχει κατασχέσει, όπως έχουν κάνει στην Αγγλία που είναι η χώρα που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα με έκσταση. Και εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι τα rave που αρχίσαν από Ινδία. Όχι από Αγγλία, από Ινδίες αρχίσανε. Yeah. Λοιπόν, από αυτά τα δείγματα που πήρανε από Αγγλία έχουν σαν βάση τις αμφεταμίνες, την έκσταση. Υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα χάπια. Από όλα που πήραν τα 15 πιο ζητημένα χάπια και βγάλαν αποτέλεσμα ότι το έκσταση, ό,τι ουσία περιέχει σαν χάπι, είναι όλες τοξικές. Πώς επιδρά. Όταν το πάρεις, γιατί το παίρνει, θα πούμε μετά. Όταν το πάρεις όμως, επειδή είναι τοξικά όλα, ο οργανισμός αυτομάτως αρχίζει και γίνεται μια πάλι να σκοτώσει το δηλητήριο αυτό που έχει μέσα. Με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και ο χτύπος της καρδιάς, να ανεβαίνει και μια ουσία που την ψάχνουμε όλοι, που λέγεται αδρεναλίνη, ο οποίο μαζί με το χορό έρχεται και ανεβάζει τον άνθρωπο. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όταν κάποιος άνθρωπος δεν πάρει τίποτα, είναι ξενέρωτος που λέμε, και πάει σε ένα πάρτι, είτε τσάμικα είναι, είτε κλαρίνα είναι, είτε δίσκο είναι, είτε μπουζούκια είναι, είτε rave, άμα αρχίσει για 10 και 20 λεπτά και χορεύει, ο εγκέφαλος αρχίζει και στέλνει μήνυμα σε όλο το σώμα και αρχίζει και κυλάει μια ουσία με στους μυς, το οποίο η ουσία αυτή κυλάει και όταν κάνουμε γυμναστική. Το κατάλαβα. Δύο ερωτήσεις, επειδή έχω και από το κοντρόλ. Θέλω να δώσω στο μικρόφωνο ένα λεπτό στην κοπέλα που ήθελε να πει αυτό που ήθελε και θέλω να μου πει. Κύριε Φόνη, μόνο αυτά όταν παίρνετε έκσταση, όποιος παίρνει έκσταση μόνο σε rave party, σε μπουζουξίδικο δεν μπορεί να πάρει άμα θέλει, σε άλλου είδους διασκέδαση δεν μπορεί να πάρει. Ναι, όπου θέλει μπορεί να πάρει απλώς. Δεν κυκλοφορούν εκεί δηλαδή. Εντάξει, παντού κυκλοφορούν. Αν θέλει να βρει κάτι, το βρίσκει. Αυτό είναι. Παντού. Ορίστε. Ναι, θα ήθελα να πω και να ησυχάσουν μερικοί ότι κάποιοι που πάνε για να ακούσουν τη μουσική στα rave party δεν είναι αναγκαίο να παίρνουν και ναρκωτικά. Γιατί είναι παιδιά ήσυχα, ας πούμε, από οικογένεια που εντάξει, πάνε να ακούσουν τη μουσική και να χορέψουν. Να γίνει ένας χαμός. Δεν είναι απαραίτητο να παίρνουν τα ναρκωτικά. Να καθησυχάσουμε και τους γονείς κάποια στιγμή, ειδικά που έχουν. Δεν χωρισμός, ότι η μουσική δεν φταίει σε τίποτα. Η μουσική δεν φταίει σε τίποτα, λέει ο Σπάρκη. Μα κύριε Αράγιο, μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου. Έχουμε. Καταρχήν, κύριε Παπαθανασίου, για συνεχίστε. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι από την αρχαία εποχή, από τα Ελευσίνια μυστήρια ή τα Διονυσιακά μυστήρια Γεώργια, η μουσική και η χρήση ουσιών πήγαιναν μαζί. Αλλά τι ήθελα να πω σχετικά με τη μουσική. Βεβαίως και η μουσική δεν υποχρεώνει κανένα να πάρει ψυχοτρόπες ουσίες. Και βεβαίως η μουσική από μόνη της, αν
αφαιθεί κανείς στο ρυθμό κτλ. Είναι ψυχότροποι από μόνοι της. Χορεύουμε γιατί. Έχουμε ακούσει περιπτώσεις. Δεν θα τελειώσω. Χορεύουμε γιατί θέλουμε να διασκεδάσουμε. Διασκέδαση σημαίνει διασκελισμός. Δηλαδή ταυτιζόμαστε με κάτι και εκφραζόμαστε. Εκφράζουμε, βγάζουμε ένταση ή εκφραζόμαστε ερωτικά με διάφορους τρόπους. Εάν λοιπόν χορέψει κανείς σωστά, δεν χρειάζεται να πάρει άλλες ουσίες. Δυστυχώς όμως όλοι αυτοί οι γονείς και οι δαιμόνες, κάποιοι που έχουν κάποιες θέσεις στην κοινωνία μας σήμερα και μη ειδικοί, πίνουν το κρασάκι τους, γίνονται στουπί, στα δικά τους τα πάρτι, στις δικές τους γιορτές, παίρνουν τα χαπάκια τους τα ερευνητικά από τον γιατρό, τον καρδιολόγο, τον γυναικολόγο, τον ενδοκρινολόγο, τον παθολόγο και φοβούνται μήπως ο γιος της η κορούλα τους πάρει κανένα κακό φάρμακο. Εκείνο που μπορώ να διαβεβαιώσω ότι οι ουσίες αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες και έχουν χρησιμοποιηθεί ψυχοθεραπευτικά. Αλλά από τη δεκαετία του 60 και μετά, με τον εμφύλιο πόλεμο που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρξαν δύο γραμμές. Το κύμα των hippies που είναι κατά στον πόλεμο στο Βιετνάμ και πλήρη αναμόρφωση του δυτικού τρόπου ζωής, το American Way of Life στα σκουπίδια, και αυτοί οι οποίοι επεκράτησαν. Όμως κύριε Παπαθανασίου, δεν είναι αδικαιολόγητος ο φόβος των γονιών. Φυσικά και δεν έτσι, είναι. Θα αλλά να το πούμε. Οι γονείς θα πρέπει να ξέρουν. Μισό λεπτό, επιστρέφω. Μία λέξη ακόμα. Ότι όπως τα αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε χωρίς δίπλωμα οδηγίας και να βγει στον δρόμο. Αλλά δεν φταίει το αυτοκίνητο για το αυτοκίνητο μας σκοτώνει. Βεβαίως και τα άλογα κλωτσάγανε και σκοτώνανε. Που σημαίνει αυτό τι. Ότι οι ουσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται από ειδικούς, από επιτελεία ειδικών και έχουν θεραπευτική χρήση. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος ήθελε να έχει μια εμπειρία έκστασης, θα μπορούσε να πάει σε ένα εργαστήριο επιστημόνων, ψυχίατροι, ψυχολόγοι και λοιποί επιστήμονες, ενημερωμένων και εκπαιδευμένων, ειδικά για να μπορούν να βοηθήσουν κάποιον να μπει σε άλλες καταστάσεις συνείδησης φαρμακολογικά, γιατί υπάρχουν και εντελώς φυσικοί τρόποι. Ίσως έχουν και θεραπευτική χρήση, εν πάση περιπτώσει, είναι αποδεδειγμένο. Πολλές έχουν, κάποιες άλλες δεν έχουν. Οι περισσότερες έχουν.